τη θέση των εργαζομένων τώρα του νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης, αλλά και τα μελλοντικά του σχέδια σε περίπτωση που η κατάσταση στον χώρο της υγείας παραμείνει ως έχει, γνωστοποίησε ο πρόεδρος των εργαζομένων του νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης, ο κ. Χριστόδουλος Μεντίζης. Κύριος άξονας των δηλώσεων του κ. Μεντίζη ήταν το βαθύ κούρεμα των αποθεματικών του νοσοκομείου λόγω του PSI. Το βαθύ κούρεμα που επιβλήθηκε σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας έχει εξωθήσει τους εργαζομένους του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης στα όρια τους. Για το πολυεπίπεδο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί στο νοσοκομείο της πρωτεύουσας του νομού Εύρου μετά την περικοπή των αποθεματικών του, μίλησε ο πρόεδρος των εργαζομένων του νοσοκομείου της πόλης, Χριστόδουλος Μεντίζης. Κοιτάξτε, το πρόβλημα είναι πράγματι πολύ μεγάλο. Κλειδονίζεται η λειτουργία του νοσοκομείου σε πολλά επίπεδα. Και από την πλευρά ότι δεν μπορεί να ανταπεξέλθει. Κάνει να καλύψει τις ανάγκες των ασφαλισμένων και από χειρουργία, από νοσηλεία κτλ. Και το πρόβλημα, το δεύτερο πρόβλημα, το σημαντικό, είναι ότι δεν μπορεί ταυτόχρονα να καλύψει τις άμεσες λειτουργίες του ανάγκες που έχουν σχέση με την θέρμανση και με τις πληρωμές των οποιοδήποτε λογαριασμών της κίνησης του νοσοκομείου. Τα χρήματα που απομένουν για την αποπληρωμή των βιωτικών αναγκών του νοσοκομείου, τόνισε μεταξύ άλλων ο κ. Μεντίζης, δεν επαρκούν ούτε κατά διάνοια. Φανταστείτε λοιπόν ότι με τα χρήματα τα οποία συνολικά υπήρχαν στην Τράπεζα της Ελλάδος διαχρονικά και πριν το κούρεμα, οι ανάγκες καλυπτόταν οριακά σε όλα τα επίπεδα, όπως είπα, και υγειονομικά, αλλά και για τα λειτουργικά του έξοδα. Φανταστείτε λοιπόν τι έχει συμβεί αυτή τη στιγμή με ένα κούρεμα της τάξης του 50 με 70%, ότι στην κυριολεξία δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε σε όλα αυτά τα επίπεδα. Σύσσωμος ο Σύλλογος των Εργαζομένων του Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης καταδικάζει την απόφαση και μέσω του Προέδρου του προειδοποιεί πως αν κάτι δεν αλλάξει σύντομα θα υπάρξουν έντονες αντιδράσεις και κινητοποιήσεις. Εμείς σαν σωματείο και σαν εργαζόμενοι που έχουμε υποστεί αυτό το βάρος της πίεσης, γιατί έρχεται και το βάρος της πίεσης στους εργαζόμενους από κάθε άποψη, καταγγέλουμε το συγκεκριμένο γεγονός, της απόφασης της κοινής δηλαδή του Υπουργείου Οικονομικών και της Τράπεζας της Ελλάδος και αναμένουμε άμεσα να βρεθεί ένας τρόπος χρηματοδότησης των νοσοκομείων για να ξεκινήσουν πάλι τα νοσοκομεία να λειτουργούν σε υποτυπώδεις ρυθμούς σοβαρούς για να ανταπεξέλθουν στις υγειονομικές ανάγκες των κατοίκων του Εύρου και της υπόλοιπης περιφέρειας. Νομίζω ότι ήδη η Ομοσπονδία έχει επισημάνει, όπως οφείλει να κάνει, το τεράστιο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί σε όλα τα νοσοκομεία και στα πονηριακά ιδρύματα και στα ΕΚΑΒ. Έτσι, οφείλω να το επισημάνω. Και από εκεί και πέρα, εφόσον δεν υπάρξει αντίδραση από την κυβέρνηση να καλύψει αυτές τις απώλειες, σαφώς και θα υπάρξει άμεση αντίδραση.